Τώρα υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα που έρχονται στο φως της δημοσιότητας από την σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα στην περιοχή των Φιλιατρών, από την οποία προκύπτει ότι ανήλικη κοπέλα εκδιδόταν από συγγενικό της πρόσωπο. Μια υπόθεση στην οποία φέρεται να εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα. Ένας 43χρονος Βούλγαρος, πατέρας δύο κοριτσιών, προσήλθε στο τμήμα για να καταγγείλει αυτή την περίπτωση, ότι η μεγαλύτερη σε ηλικία κόρη του εξοδούσε τη μικρότερη κόρη του σε πορνεία. 19 χρονών η μεγαλύτερη κόρη, με έναν 28χρονο σύντροφό της, 14 ετών η αδερφή της, έναντι χρηματικού αντιτίμου. Αυτά συνέβαιναν στην περιοχή των Φιλιατρών και προφανώς, να το πούμε έτσι, η τοπική κοινωνία στα ζητήματα που σχετίζονται γενικότερα με την εγκληματικότητα δεν πέφτει από τα σύννεφα. Πάμε στον πρώην Δήμαρχο Φιλιατρών, τον κύριο Άλκη Εξήγκα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Είδαμε την παρέμβασή σας και την παρέμβαση την οποία σημειώσατε και στο ρεπορτάζ του συναδέλφου του Κώστα Μπούρα στην εφημερίδα Ελευθερία. Και να το πω, και είδαμε και αν θα δω την δική σας παρέμβαση πριν από περίπου ένα χρόνο, είμαστε στο ακριβώς ίδιο σημείο. Και αν θα δω και την δική σας παρέμβαση πριν από περίπου 10 χρόνια, είμαστε ξανά στο ίδιο σημείο. Δεν ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει. Είναι σαν να μην έχει περάσει μια μέρα. Να. Κοιτάξτε, αρχίζει και γίνεται αστείο το πράγμα. Αν το πάρουμε από την αρχή, θα δούμε ότι ζούμε σε μια περιοχή η οποία πλέον δεν αστυνομεύεται. Μετά τον καλλικρατικό Δήμο Τριφυλίας, τα Φιλιατρά, μια πόλη που έμεινε έρμεο σε αλλοδαπούς, σε μετανάστες, σε λαθρομετανάστες, σε παρανόμους, σε τσιγκάνους, σε ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Δεν υπάρχει σπίτι στα Φιλιατρά το οποίο να μην έχει παραβιαστεί. Δεν υπάρχει σπίτι στα Φιλιατρά στο οποίο να μην έχει γίνει διάρρηξη και μία και δύο και τρεις φορές. Από τη στιγμή λοιπόν που έλειψε το αστυνομικό τμήμα Φιλιατρών, μία περιοχή δεν αστυνομεύεται. Λογικό είναι ο κάθε παράνομος να ψάχνει να βρει μία περιοχή στην οποία δεν θα αντιμετωπίσει τον νόμο. Εμείς λοιπόν ως πολίτες αυτής της πόλης δεν έχουμε ασφάλεια. Για την προηγούμενη φορά είχαμε συζητήσει ότι δεν έχουμε και υγεία. Άντε να μην έχουμε και παιδεία, να μην έχουμε και δικαιοσύνη, να τελειώνουμε, να ξεκόψουμε δηλαδή τελείως από τον υπόλοιπο κόσμο. Και μιλάμε για μια περιοχή από την Ελαία μέχρι την Μεθόνη, την Δυτική Μεσσηνία, μιας και αναφερόμαστε στη Μεσσηνία, η οποία είναι ένα από τα καλύτερα κομμάτια της γης. Δεν είναι τυχαίο ότι ο αείμνηστος Κωνσταντακόπουλος ήρθε να επενδύσει εδώ. Δεν είναι τυχαίο ότι άνθρωποι επώνυμοι έρχονται και αγοράζουν σπίτια εδώ. Παρ' όλα αυτά, τα Φιλιατρά είναι μια μαύρη τρύπα για τον νομό Μεσσηνίας. Θα σας πω μόνο ότι σήμερα ο κύριος Μαντάς πήγε στο Θεοδωρικάκο για άλλη μια φορά να ζητήσει την ίδρυση αστυνομικού τμήματος. Έκανε και επερώτηση στη Βουλή, από ό,τι είδα. Αυτό που ακούσατε σαν νέο είναι η κορφή του Παγόβουνου. Από κάτω γίνονται τρομερά πράγματα στην περιοχή. Ναι, το θέμα αυτό, να το πω έτσι, μια κοινωνία που γνωρίζει λίγο πολύ τι συμβαίνει. Να το πω έτσι σχηματικά, χωρίς να σηματοδοτώ κάτι. Μια κοινωνία που ξέρει λίγο πολύ τι συμβαίνει. Μια κοινωνία που προφανώς καταλαβαίνει ότι υπάρχει μια τεράστια ανάγκη για αστυνόμευση. Πώς είναι δυνατόν να μην έχουμε φτάσει ακόμα σε ένα αποτέλεσμα? Αυτό δεν το γνωρίζω. Τι γίνεται όμως? Η όλη κατάσταση αποτρέπει τον κάθε ευσυνείδητο άνθρωπο και τον κάθε πολίτη να ασχοληθεί με τα κοινά όταν βρίσκει ένα τείχο απέναντί του. Ασχολείται λοιπόν με τα δικά του προσωπικά προβλήματα και πάβει να είναι κοινωνικών. Προσπαθεί να λύσει τα δικά του προβλήματα και πάβει να ασχολείται με την κοινωνία. Έτσι βλέπουμε ότι ακόμα και στην τοπική αυτοδιοίκηση, ακόμα και στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση, ακόμα και στα υπουργεία, ακόμα και στην κυβέρνηση, δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Πραγματικά, θυμάμαι πριν 10 χρόνια μιλούσαμε πάλι για το ίδιο θέμα με τον ίδιο τρόπο. Πριν ένα χρόνο ξαναμιλούσαμε πάλι για το ίδιο θέμα. Καμία κίνηση επαναφοράς στην κανονικότητα. Η κατάσταση στα Φιλιατρά και στην ευρύτερη περιοχή και στα εξοχικά σπίτια και σε λίγο θα ακούσετε και στις όμορες πόλεις. Εκεί βέβαια υπάρχουν αστυνομικά τμήματα και υπάρχει ο φόβος που φυλάει τα έρημα καμιά φορά, εν πάση περιπτώσει. Τα Φιλιατρά δεν έχουν αστυνομικό τμήμα. Είναι 10.000 άνθρωποι με 3.000 αλλοδαπούς, στιβαγμένους σε σπίτια 30-30, 40-40, 20-20, ένας πάνω στον άλλον. Και υπάρχει τέτοια ασυδοσία, κύριε Εξήγκα? Ακριβώς. Εάν θα έρθετε το πρωί, ελάτε να με βρείτε ένα πρωί με μια κάμερα, να δείτε τι γίνεται, πώς φορτώνονται οι άνθρωποι σαν ζώα πάνω στα αγροτικά, πώς φεύγουν για τους αγρούς, πώς έρχονται από όμορες πόλεις και από όμορα χωριά να πάρουν εργάτες για τις εργασίες της. Μην ξεχνάτε ότι στα Φιλιατρά έχουμε χιλιάδες στρέμματα θερμοκήπια, έτσι. Εκατομμύρια ελαιόδεντρα. Μιλάμε για μια περιοχή από την Ελαία, σας λέω, και πάλι μέχρι τους Γαργαλιάνους που γίνεται χάμος. Η κατάσταση έχει ξεφύγει. Κάποιοι όμως. Έχει ξεφύγει τελείως.
Κάποιοι όμως εκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση. Προφανώς αυτοί οι άνθρωποι δεν ήρθαν τυχαία εδώ. Προφανώς κάποιοι τους χρησιμοποιούν και προφανώς και αυτοί με τον ένα τον άλλο τρόπο, βρίσκοντας όλα αυτά τα περιθώρια ασυδοσίας, έχουν φτάσει σε αυτά τα ακραία σκηνικά τα οποία τα βιώνει η τοπική κοινωνία. Ακριβώς. Φανταστείτε τώρα, ένας βούλγαρος έχει φτιάξει έναν κινούμενο οίκο ανοχής με 13χρονα, ξέρω εγώ, και με 18χρονα, τα οποία γυρίζουν στα σπίτια που μένουν οι Πακιστάνοι. Οι άλλοι αλλοδάποι εκδίδονται 10 λεπτά, επειδή μπήκα μέσα, τους έζησα, συζήτησα μαζί τους, κατάλαβα τι γίνεται. 10 λεπτά το αντίτιμο είναι 5 ευρώ. Αυτά τα 10 λεπτά μπορεί να είναι 30 άνθρωποι που θα χρειαστούν 10 λεπτά για να εξυπηρετηθούν, για να μην χρησιμοποιήσω άλλους όρους τώρα και γίνομαι κυνικός και χυδαίος. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια κοινωνία που τα βλέπει, τα ζει. Και η πλάκα ποια είναι τώρα, να παίρνεις την αστυνομία, να γίνεται δίπλα σου το έγκλημα. Και να υπάρχει το περιπολικό, δεν φταίνει η αστυνομική προς Θεού, έτσι. Το περιπολικό να είναι, ας πούμε, 30 χιλιόμετρα μακριά. Γιατί ο Δήμος αυτός είναι από το Άνω Δόριο μέχρι την Τραγάνα. Από τους μεγαλύτερους Δήμους. Πού να τρέξει το περιπολικό, τι να προλάβει. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση. Επιτρέψτε μου λίγο, επειδή σας έχω έτσι απόψε μαζί μας, να συζητήσουμε και για ένα ακόμη θέμα. Να πάμε στο ζήτημα που σχετίζεται με το καλό νερό Τσακώνα. Τι θα γίνει με τον δρόμο. Δεν έχουμε μέχρι τώρα ενημέρωση. Είμαστε σε μια κατάσταση αναμονή. Και μια περιοχή, η περιοχή στην οποία αναφέρθηκα προηγουμένως, μένει μετέωρη. Το καλό νερό Τσακώνα. Ακούστηκε τώρα ο δρόμος Κατάκολο Μεγαλόπολη Γήθιο και το ζητούμενο για μας, για όλη την Δυτική Μεσσηνία, που είναι το καλό νερό Τσακώνα, πάει στις Καλένδες. Πάει στις Καλένδες, θα δούμε, περιμένουμε να δούμε τι μέλη γενέστε. Υπάρχει μια διάχυτη ανησυχία στους ανθρώπους που γνωρίζουν τι σημαίνει δρόμος για μια περιοχή, γιατί ο δρόμος είναι αρτηρία. Ό,τι είναι η αρτηρία αίματος για το σώμα είναι ο δρόμος για μια περιοχή. Ο δρόμος είναι ανάπτυξη, ο δρόμος είναι αυτός που κουβαλάει τα πάντα σε μια περιοχή. Όταν λοιπόν αφήνουμε ένα κομμάτι το οποίο είναι κομμάτι νευραλγικό για ολόκληρη την περιοχή, για Κυπαρισσία, Φιλιατρά, Γαργαλιάνη, Χώρα, Πύλο και πάει λέγοντας. Το αφήνουμε προς τα πίσω, δεν ξέρω τι μέλη γενέστε. Ναι, να ρωτήσω τώρα κάτι, γιατί ο κύριος Λεβιτάκης, ο δήμαρχος, είναι από την περιοχή σας, από τα Φιλιατρά. Τι σας λέει, θα γίνει κάτι ή θα το συζητάμε απλά και μόνο για να το συζητάμε και να είναι στην επικαιρότητα, χωρίς να διεκδικούμε, χωρίς να υπάρχει αποτέλεσμα στο συγκεκριμένο θέμα? Δεν έχω ακούσει προσωπικά τον κύριο Λεβεντάκη να αναφέρεται στο πρόβλημα. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Σας είπα, είναι προβλήματα υγείας, είναι προβλήματα ασυνόμευσης, είναι το πρόβλημα των δρόμων και της επικοινωνίας της ευρύτερης περιοχής με τα κέντρα, τα μεγάλα κέντρα. Είναι ο τουρισμός, είναι πάρα πολλά προβλήματα. Δεν έχω ακούσει ειλικρινά τον Δήμαρχο να αναφέρεται στο συγκεκριμένο κομμάτι και δεν ξέρω κατά πόσον ο ίδιος ο Δήμαρχος, ως η κεφαλή της τοπικής αυτοδιοίκησης στην περιοχή, έχει μιλήσει με τον Περιφερειάρχη και με τους υπουργούς για το συγκεκριμένο θέμα. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κατανοητό πόσο σοβαρός είναι αυτός ο δρόμος. Και δεν έχει γίνει, είμαι σίγουρος, δεν έχει γίνει κατανοητό από τους αρμόδιους πόσο σοβαρός είναι αυτός ο δρόμος για την Δυτική Μεσσηνία. Για την περιοχή την οποία σας περιέγραψα πριν. Εν πάση περιπτώσει, γίνεται και μια αναβάθμιση του δρόμου πύργος Καλό Νερό και σταματάει στο Καλό Νερό. Κανένας δεν βγήκε να μιλήσει γιατί δεν έφτασε μέχρι την Κυπαρισσία. Αυτή η ασφαλτόστρωση, η απλή που γίνεται. Μένει το Τσακώνα Καλό Νερό. Συζητάμε για Κατάκολο Μεγαλόπολη Γήθιο. Κάπου δηλαδή φαίνεται ότι ολόκληρη αυτή η περιοχή μένει απ' έξω. Για να ρωτήσω τώρα κάτι τελευταίο, κύριε Ξίγα, γιατί ακούω τη συνολική σας έτσι παρέμβαση, θα σας δούμε ξανά στα αυτοδιοικητικά πιο ενεργό? Δεν έχω τη διάθεση, κύριε Κανελόπουλη, ειλικρινά. Πιστεύω ότι ό,τι είχα να δώσω το έδωσα σε αυτά τα 8-10 χρόνια λείπει τα οποία ασχολήθηκα με την τοπική αυτοδιοίκηση. Λείπει η φωνή σας πάντως, το σημειώνω αυτό και νομίζω ότι... Το εκλαμβάνω ως κομπλιμέντο αυτό που μου λέτε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά δεν έπαψα ποτέ να είμαι ενεργός και να ασχολούμαι με τα προβλήματα του τόπου. Το έχετε διαπιστώσει και πολλές φορές όταν με χρειάζεστε για να ενημερώσουμε τον κόσμο ή για να δούμε τα προβλήματα από μια άλλη οπτική γωνία. Όχι μόνο τη ενημέρωση, και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Να σας λέω σήμερα, ας πούμε, ο Περικλής ο Μαντάσου, βουλευτής Μεσσηνίας, έκανε επερώτηση στη Βουλή για το θέμα. Το έχουμε αναδείξει 10 φορές. Να δούμε κάτι πρέπει να γίνει. Δεν θα σταματήσω ποτέ να ασχολούμαι με τα προβλήματα του τόπου. Προφανώς πρέπει να γίνουν πολλά για τον τόπο και νομίζω και το ζήτημα της εξωστρέφειας είναι σημαντικό. Μικρή παρένθεση στην εξωστρέφεια για να πω ότι η μετάδοση προχθές μιας σημαντικής εορτής, πανηγυρικής θείας λειτουργίας του Πολιούχου των Φιλιατρών.
Είδαμε πόσο ο κόσμος είχε τη δυνατότητα να δει από κοντά τα τεκτενόμενα έτσι και τα όσα καθόρισαν αυτήν την σημαντική ημέρα. Φυσικά και με τη δική σας συνδρομή. Θυμάμαι, είχε να γίνει από επιδημαρχοντία σας στα Φιλιατρά, έτσι κάτι αντίστοιχο. Προφανώς πρέπει όλοι να συνεισφέρουν για την περιοχή να έχει τάση και δόση εξωστρέφειας. Είναι το πιο σημαντικό, γιατί μιλάμε. Είναι οι μικρές λεπτομέρειες που συνθέτουν το όλο. Είναι τα μικρά κομμάτια του puzzle που φτιάχνουν τον γενικό πίνακα. Ας προσπαθήσουμε όλοι και ας προσπαθήσουμε και εσείς από την πλευρά σας, σαν ελεγκτική εξουσία, και εμείς οι παλιοί αυτοδιοικητικοί και οι νέοι αυτοδιοικητικοί και αυτοί που είναι τώρα στις θέσεις κλειδιά, να κάνουμε τον τόπο μας καλύτερο. Είναι υποχρέωσή μας να το κάνουμε για τα παιδιά μας και για τους επιγόνους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μία ακόμη φορά για την παρέμβασή σας. Καλή συνέχεια.